83 συνολικά θέσεις ειδικευμένων γιατρών περιλαμβάνει η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία της Κρήτης. Οι προσλήψεις είναι αυξημένες κατά 13 γιατρούς σε σχέση με την προηγούμενη υπουργική απόφαση που είχε ανακληθεί. Ικανοποιημένη εμφανίζεται η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο στοίχημα αποτελεί η πλήρωση των θέσεων και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από γιατρούς. Προκηρύχθηκαν 83 θέσεις σε μόνιμες θέσεις σε ιατρικές ειδικότητες για τα νοσοκομεία της Κρήτης. Αυξήθηκαν κατά 13 οι θέσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί καταφέραμε και με τεκμηριωμένη πρόταση ενέκρινε το Υπουργείο Υγείας τις επιπλέον ανάγκες που αναφέραμε. Από εδώ και πέρα το στοίχημα είναι να υπάρξουν υποψήφοι για να πληρωθούν αυτές οι θέσεις, να μην βγουν άγονες και να ενισχυθούν τα νοσοκομεία του νησιού μας. 17 θέσεις γιατρών έχουν προκηρυχθεί για το Παγνί, 18 για το Βενιζέλιο, 17 για το νοσοκομείο Χανίων, 14 για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, 6 για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 2 για το Νεαπόλεως, 4 για την Ιεράπετρα και 5 για τη Σιτία. Οι 83 προσλήψεις που ανακοινωθήκαν μετά από 8 μήνες που είχαν εξαγγελθεί για άλλη μια φορά είναι σταγόνα στον ωκεανό για τα νοσοκομεία της Κρήτης. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν ειδικότητες που δεν έχουν προκηρυχθεί, όπως παιδοψυχιάτρος, παιδοχειρούργος και άλλες ειδικότητες πάρα πολύ βασικές. Καλή η πρωτοβουλία του Υπουργείου για τους γιατρούς που έχει έλλειψη στο νοσοκομείο και όχι το δικό μας, όλα τα νοσοκομεία. Αλλά για να στελεχωθεί όμως μια κλινική και ένα τμήμα, δεν χρειάζονται μόνο οι γιατροί. Χρειάζεται το προσωπικό. Πρέπει να σκύψουν πολύ σοβαρά στο κομμάτι του προσωπικού, γιατί ένας γιατρός αναλογεί με 3 άτομα, νοσηλευτικό και όλες τις ειδικότητες του προσωπικού του νοσοκομείου μας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι κενές θέσεις είναι πάνω από 300 και την ίδια ώρα υπάρχει κόσμος που τα επόμενα 2 με 3 χρόνια θα συνταξιοδοτηθεί σε πολύ μεγάλο αριθμό. Την ώρα που οι ασθενείς λόγω και της έξαρσης του ιού της γρίπης αυξάνουν τις νοσηλίες στα νοσοκομεία του νησιού, οι αντοχές του προσωπικού βρίσκονται στο κόκκινο, με τις βάρδιες να είναι εξοντωτικές και με ελάχιστα ρεπό. Και στη μονάδα αντρικής θεραπείας χρησιμοποιούνται ήδη 500 μέρες άδειες και περίπου πάνω από 200 μέρες ρεπό. Οι διπλοβάρδιες, οι σερή βάρδιες 10 ημέρες χωρίς ρεπό ή με ένα ρεπό, έχει γίνει κανόνας. Ράντζα βγαίνουν ξανά στους διαδρόμους, ενώ ασθενείς μεταφέρονται σε διαφορετικές κλινικές λόγω έλλειψης κρεβατιών. Τουλάχιστον πάνω από το 40% των θέσεων των επιμελητών Β είναι κενές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με την ταυτόχρονη αύξηση του κόσμου που έρχεται στα νοσοκομεία. Μόνο αυτή τη στιγμή να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ράτσα και στην ψυχιατρική κλινική και σε άλλες κλινικές, όπως την παθολογική, που για να μην φαίνεται το πρόβλημα των ράτσων, έχουν πάει άνθρωποι που ήταν νοσηλευτούς στην παθολογική κλινική σε άλλες κλινικές.